Ένα όμορφο αστημένο άλογα να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλύζω ρωτιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καμπαλάρες μια φορά να σε γεννήσω Καταρχήν, θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ, παρά τις αδίξωες συνθήκες σήμερα, γιατί από παντού είναι κλεισμένο το κέντρο της Αθήνας, ποιος θα το περίμενε, και μας παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα, ο κόσμος δεν μπορεί να φτάσει ως εδώ, οπότε εσείς που φτάσατε πιστεύω ότι πραγματικά ήρθατε με πολύ αγάπη για το έργο του Κώστα Βίρβου που παρουσιάζουμε σήμερα με αυτό το βιβλίο. Εγώ μετά από 5 χρόνια συγγραφής θεωρώ ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα γιατί παρουσιάζεται αυτό το βιβλίο που ολοκληρώθηκε και εγώ εκπληρώνω μια επιθυμία που είχε ο πατέρας μου να μαζέψω όλο αυτό το υλικό και να το προσφέρω στον κόσμο σε αυτή τη μορφή του βιβλίου που δεν είναι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους εξαιρετικούς συνεργάτες του που δημιουργούν την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Βλέπουμε ήδη δίπλα μας μια ερμηνεύτρια από τις λαμπρότερες παρουσίες όλων των εποχών στη χώρα μας, η κυρία που μας τιμά με την αγάπη της σήμερα. Εγώ θα πω ότι να χειροκροτήσουμε και τον κύριο Τζουανόπουλο, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος του πολιτισμού. Πάντα και με την δημοσιογραφία στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και με τις συναυλίες που έχει διοργανώσει, εξαιρετικές συναυλίες, αλλά και ως ηθοποιός και ως υπουργός, κρατάει τον ελληνικό πολιτισμό ψηλά. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσα να το έχω ολοκληρώσει αν δεν είχα την συμπαράσταση της οικογένειάς μου, του συζύγου μου και συναδέλφου καθηγητή Γιώργου Ψυχνητζή. Των παιδιών μου, της Ενδίνας, της Κωνσταντίνας και της Ανδριανής Ψυχνητζή. Γιατί τους έκλεψα πάρα πολλές ώρες από τις λίγες ελεύθερες ώρες που είχα μαζί τους και με πολύ αγάπη συμπαραστάθηκαν σε αυτό το έργο. Αλλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη μητέρα μου, την Κέτη Βίρβου, που δεν έλειψε ποτέ από το πλευρό του Κώστα Βίρβου, ήταν ο φύλακας άγγελός του, αλλά και εκείνος ήταν ο φύλακας άγγελός της. Ήταν αχώριστη για πάρα πολλά χρόνια και εκείνη επίσης μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά και η αδελφή μου, η Αναστασία Βίρβου και η οικογένειά της. Ο άντρας Σπύρος Δελιγιάννης, τα ανήψια μου Φάνης Δελιγιάννης Βίρβος και Κωνσταντίνος Δελιγιάννης Βίρβος, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό και οι δύο και δεν βρίσκονται εδώ. Αλλά η αδελφή μου πάντα πίστευε σε αυτό το βιβλίο και πραγματικά μου έδωσε και αυτή πολύ μεγάλη δύναμη. Τα λέω όλα αυτά γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα της κρίσης τα βιβλία έχουν και τη δική τους κρίση. Ακούμε ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, ότι είναι δύσκολο να εκδοθούν. Είναι μια εποχή που και για τους καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για το πνευματικό δικαίωμα στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Αυτό το ξέρουν όσοι καλλιτέχνες βρίσκονται εδώ. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη στιγμή, εγώ έφτασα με 730 σελίδες, ένα βιβλίο δύσκολο να βγει, πολύ και δαπανηρό. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Παπαζήση και τον εκδότη, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαζήση, που με σοβαρότητα υποστήριξαν αυτό το δύσκολο έργο και το βιβλίο αυτό βρίσκεται σήμερα στα χέρια μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω
τη Βουλή των Ελλήνων που υποστήριξε με μερική επιχορήγηση αυτό το δύσκολο έργο, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πούτσι, που ενέκρινε την αρχική επιχορήγηση, αλλά και τον τωρινό πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, που ολοκλήρωσε αυτή την επιχορήγηση. Και είναι και μια τιμή για τον Κώστα Βίδου, ο οποίος δεν έλειψε ποτέ από κανένα προσκλητήριο της δημοκρατίας, όπως έλεγε ο ίδιος. Ανήκε σε μια γενιά ανθρώπων που πάλεψαν πολύ, είχαν να αντιμετωπίσουν τις θηριωδίες του ναζισμού όταν αυτοί οι άνθρωποι ήταν νέοι, και ο ίδιος ήταν από τους ανθρώπους που πάλευε πάντα και με τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και με τους στίχους. Οι στίχοι αποπνέουν αυτές τις αξίες και πραγματικά τραγουδούν τη ζωή. Με όλο αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εγώ δεν μπορούσα να κλείσω στο σιρτάρι αυτά όλα και φυσικά σεβάστηκα την επιθυμία του να γράψω αυτό το βιβλίο. Το οποίο το παραδίδω σε εσάς σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ελπίζω να υπάρχει, να το βρουν και οι επόμενες γενιές, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει φτιάξει τον δικό του πολιτισμό μέσα στον πολιτισμό μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν ως Έλληνες που έχουν αυτό το ωραίο λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκονται εδώ και πολλοί στενοί συνεργάτες, πάρα πολύ σπουδαίοι. Όπως βλέπω εδώ τον κύριο Λεωτή και παράδειγμα από κάτω. Θα ήθελα να πω ότι με τίμησαν με τους εξαιρετικούς προλόγους από καρδιάς ο μυθικός μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Της ο Μίμης Πλέσσας, με το δικό του δυστυχώς κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ο κύριος Πλέσσας θα ήθελε πάρα πολύ και είχε πει ότι θα ήταν. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν προγραμματισμένο να έρθει, αλλά κάποια ξαφνική αδιαθεσία δεν του επέτρεψαν να είναι εδώ μαζί μας. Όμως, αν μπορεί να πει κανείς, είναι σίγουρα με την καρδιά τους εδώ πέρα, γιατί αυτοί οι πρόλογοι κιόλας που έδωσαν είναι πραγματικά από την δική τους καρδιά. Μιλώντας με τον σπουδαίο, τον μυθικό μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στο σπίτι του, που του πήγα το βιβλίο, με συγκίνησε ακόμα περισσότερο, γιατί μου είπε ότι αυτό το βιβλίο αφορά όλη την Ελλάδα, το βιβλίο για τον Κώστα Βίδου. Επειδή ακριβώς αγγίζει πάρα πολλά χρόνια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με πάρα πολλούς άξιους συνεργάτες και καταγράφει πάρα πολλά ιστορικά και ελληνικοπολιτικά και λαογραφικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά κυρίως μιλάει για τον άνθρωπο, μιλάει για την ψυχή του ανθρώπου. Εγώ να πω πάλι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και με συγκινείτε με την παρουσία σας. Και πραγματικά σας παραδίδω αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Αναστασία Βίβου. Έλα Αναστασία, αλλά θα καλωσορίσω έναν σπουδαίο ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που αγαπάμε όχι πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι τον αγαπάτε κι εσείς. Γιάννη Στάνκοβλου, είναι μαζί μας.
και τον Κώστα Μπαλακούτη, ερευνητή του τραγουδιού, συγγραφέα, πιστευτικό και φίλο του Κώστα Πίτρου και του Ρέγκου. Κώστα, μου κάνει σε λίγο η Μαρία, αφού η Αναστασία πει δύο λόγια για τον πατέρα τη. Ναι, κάτσε. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί η συγγραφέας τα είπε όλα. Απλά επειδή έρχομαι από τη Ρόδο και αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής, θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια σχετικά με αυτή τη βιογραφία που σήμερα παρουσιάζεται στο κοινό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Κώστα Πίρβου ήταν αρκετά δύσκολα. Η αδερφή μου, για να κρατά το πνεύμα του ζωντανό, του έκανε συνεχώς ερωτήσεις για τη ζωή και το έργο του. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα της βιογραφίας του από την ίδια. Ο πατέρας ήθελε πολύ μια καταγραφή των γεγονότων της ζωής του, για να μην παρακολουθούν αυτά μετά το θάνατό του, και επίσης μέσα από αυτή τη βιογραφία την αναγνώριση του λαϊκού τραγουδιού, για το οποίο πάλεψε πολύ και έδωσε την ψυχή του. Ο Κώστας Πίρβος πίστευε ότι το τραγούδι είναι συνδημιουργία στίχου, μουσικής και ερμηνείας. Ήθελε να αναδειχθεί το βιβλίο όλων εκείνων που συνεργάστηκαν μαζί του για να κυκλοφορήσουν τα 2.000 τραγούδια του. Η Μαρία Πίρβου τήρησε την υπόσχεση που έδωσε. Με πολύ αγάπη, έρευνα, δουλειά, υπομονή και επιμονή, στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, και τη βοήθεια βέβαια των εκδόσεων που απασχολεί, απόψε παραδίδει τη βιογραφία του Κώστα Πίρβου στους ανθρώπους για τους οποίους γράφτηκαν τα τραγούδια του. Τραγούδια με στίχους για τη λύπη, αλλά και τη χαρά όλων των Ελλήνων, όλης της Οικουμένης. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα που έστειλε ο Μίκης Θεοδωράκης θα μας διαβάσει τώρα ο Γιάννης Τανκού. Καλησπέρα σας. Ο μεγάλος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης είχε πει παλαιότερα: ο Πίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά πάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής. Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από εμάς και από εσάς ασφαλώς δεν θα ξέρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και τραγουδήσει και με τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε λυπήσει, τα έχει γράψει εκείνος. Έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους πιο μεγάλους, τους πιο κλασικούς συνθέτες της ελληνικής μας μουσικής. Οι πρώτες φράσεις από αυτά τα υπέροχα λόγια του κοσμούν το αναχείρας βιβλίο «Πώς υπόθεται» γλώσσου. Ακόμα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Κώστα Πίρβο, που διεξήχθη στα Τρίκαλα του Μάρτιο του 2017, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ο Μίκης Θεοδωράκης μετέφερε την νοσταλγική του διάθεση για την απουσία του φίλου και συνεργάτη του από τη ζωή, λέγοντας ότι θα ήθελε να είχε προλάβει να συνεργαστεί περισσότερο με τον Κώστα Πίρβο. Ως πρόλογο για το παρόν βιβλίο, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε τα εξής: «Χαίρομαι πολύ που η κόρη του φίλου μου, του Κώστα Πίρβου, έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου. Εδώ θα αρκεστώ να σας περιγράψω πώς γράφτηκε το νανούρισμα που το έχω κι εγώ στην καρδιά μου. Ήταν ένα βροχερό πρωινό του Μαρτίου του 1962 και ήμουν στο σπίτι μου, έτοιμος να βγω. Ενώ ήμουν όρθιος με την τζάντα στο χέρι, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο Κώστας Πίρβος. Φορούσε ένα διάβροχο που έσταζε από τη βροχή. «Σας ενοχλώ?» μου είπε. «Κάθε άλλο», το απάντησε. «Χαίρομαι που σας βλέπω. Περί τίνος πρόκειται?» Όλα αυτά στα όρθια. Τότε άνοιξε την τσάντα του και ανέσυρε το ποίημα. «Σας έφερα αυτό εδώ», λέει. Το διάβασα και αμέσως άκουσα τη μουσική. «Σας παρακαλώ», του είπα, «βγάλτε το πανοφόρι σας και καθίστε». Έκανα το ίδιο κι εγώ και κάθισα στο πιάνο. Αφού το έψαξα λίγο, του είπα: «Θέλετε να σας το τραγουδήσω?» Τον είδα να τα χάνει. Δεν με πίστεψε. Όταν όμως του το τραγούδισα από την αρχή ως το τέλος με τη συνοδεία του πιάνου,
Τότε σηκώθηκε και με φίληξε. «Πώς έγινε αυτό?» με ρώτησε. Και του απάντησε. «Άκουσα τη μουσική των υπέροχων στίχων σας. Εσείς το γράψατε». Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018, Μίκης Θεοδωράκης. Διαβάζω τώρα τα λόγια του Κώστα Βίρουγου για τον Μίκη Θεοδωράκη, έτσι όπως τα περιγράφει στο βιβλίο η Μαρία Βίρουγου. Αργότερα ο Κώστας, έτσι αποκαλεί όλο το βιβλίο, η Μαρία, τον Κώστα Βίρουγου. Με τον Μίκη δημιούργησαν άλλο ένα τραγούδι που τραγούδησε η Γιώτα Λίδια, το «Μελαχρινή μου κοπελιά». Η Γιώτα Λίδια ήταν μια ερμηνεύτρια με την οποία συνεργαζόταν στενά ο Κώστας και σε άλλα τραγούδια και του άρεσε πάρα πολύ η φωνή της. Το τραγούδι είχε τεράστια επιτυχία. Η Γιώτα Λίδια που ερμήνευσε το «Μελαχρινή μου κοπελιά» και το «Κοιμήσου Αγγελούδι μου» και ο Γρηγόρης Μηθικότσης που ερμήνευσε το τραγούδι «Μάνα». Από τα τραγούδια του Κώστα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Με αυτά λοιπόν δίνουν συναυλία με τον μεγάλο συνθέτη σε δύο θέατρα. Στο Θέατρο Κεντρικών στην Αμερική Σκεσταθίου και στο Θέατρο Καλουτά. Και στα δύο θέατρα επικρατεί το αδιαχώρητο από τον κόσμο. Στο Θέατρο Κεντρικών οι ουρές από τον κόσμο είχαν φτάσει μέχρι την Παλιά Βουλή. Ο Κώστας είχε πάει να παρακολουθήσει μαζί με τη γυναίκα του την Γκέτη. Και με τεράστια δυσκολία κατάφερε να μπουν μέσα στο θέατρο και να καθίσουν στις θέσεις τους από τον πολύ κόσμο που υπήρχε και σπρωχνόταν. Στο Θέατρο Καλουτά επίσης ο κόσμος ξεχύλιζε από το κτίριο και οι ουρές ήταν τεράστιες στον δρόμο. Εκεί υπήρχε και αστυνομία απ' έξω για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να συγκρατεί τους ανθρώπους που ήθελαν να μπουν μέσα αλλά δεν μπορούσαν. Ανάμεσα στο κοινό υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και καλλιτέχνες, όπως ο Μάνος Κατράκης και η Τζένι Καρέζα. Εκείνο το βράδυ η Γιώτα Λίδια θυμάται ότι κατά γενική απέτηση του κοινού τραγούδησε το «Μελαχρινή μου κοπελιά» 5 φορές. Ο Κώστας ήταν ενθουσιασμένος με την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης, εκτός από εξαιρετικά ταλαντούχος και εμπνευσμένος μουσικός και συνθέτης, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμούσε τον στίχο, την ποίηση, τους δημιουργούς και τους ποιητές. Ο ίδιος διέθετε αυτή τη σιγουριά και αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει όλους τους πραγματικά άξιους ανθρώπους. Και δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να απομυζήσει από τους δημιουργούς το κομμάτι αναγνώρισης που τους αναλογούσε στα τραγούδια που συνυπέγραφαν μαζί του. Εντελώς αντίθετα, τους τιμούσε και τους προέβαλε και ασφαλώς φρόντιζε να υπάρχει το όνομά τους στους στίχους. Αυτό ήταν κάτι που εκτιμούσε πάρα πολύ ο Κώστας στο Μίκη. Συχνά ο Κώστας χρησιμοποιούσε αυτή την δίκαιη στάση του Μίκη ως επιχείρημα για να αποτρέψει άλλους συνθέτες να απαιτούν την εξάγυψη του ονόματός του στιχουργού από το δίσκο, με σκοπό να μένει μόνο το δικό τους. Τους έλεγε, εδώ ολόκληρος Μίκης Θεοδωράκης με την τόσο μεγάλη αξία που έχει και βάζει τα ονόματα των στιχουργών στο δίσκο και δεν θα το βάλετε εσείς. Θα καλέσουμε στη σκηνή τώρα έναν σπουδαίο μουσικό, πιανίστα με διεθνή αναγνώριση, τον Γιάννη Μπελόνι. Και για να μην... για πολλά χρόνια ήταν πιανίστα της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ο Γιάννης στο πιάνο και μια τραγουδίστρια που χαρακτηρίζεται σαν ερμηνεύτρια σύγχρονη, μεγάλη, του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι η Μπέτη Χαρλάχτη που μαζί με τον Γιάννη Μπελόνι περιοδεύουν στην Ευρώπη με τα τραγούδια του Μπέτη Χαρλάχτη που ξαναβρεθεί σε αφιέρωμα στον Κώστα Βίρουγο στα Τρίκαλα όταν στο πρώτο να είπε με μεγάλη συγκίνηση, έτσι και τώρα. «Κοιμήσου Αγγελούδι». Μίκης Θεοδωράκης, Κώστας Βίρουγος. Thank you.
Ο Γιάννης Σταμπούλου διαβάζει τώρα λόγια του Κώστα Βίργου για το Μίμι Πλέσσα. Όπως σας είπε η Μαρία, θα ήταν μαζί μας. Μέχρι τις 2, με μεγάλη χαρά, θα συνόδευε για την Πέτη Χαρλάφτη στο Άγια Κυριακή, στο πιάνο Μίμης. Δυστυχώς κάτι του συνέβη και μια διαθεσία. Δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε, παρόλο που το ήθελε πολύ. Διαβάζει ο Γιάννης Σταμπούλου τα λόγια για το Μίμι Πλέσσα. Ο Κώστας συζητούσε με τον Μάκη Μάτσα σχετικά με την επιθυμία του να γνωρίσει το Μίμι Πλέσσα και να συνεργαστεί μαζί του, όταν εντελώς συμπτωματικά περνάει ο Πλέσσας από την εταιρεία. Συστήθηκαν. Ο Κώστας του δίνει τους στίχους και εκπλήσεται με την ταχύτητα με την οποία ο Πλέσσας δέχεται να τους μελοποιήσει αφού έριξε μια γρήγορη ματιά. Ο Κώστας εντυπωσιάζεται και από τον άνθρωπο Μίμι Πλέσσα, τον οποίο γνωρίζει από κοντά. Είναι ένας εξαιρετικά μορφωμένος επιστήμονας της χημίας, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικές σπουδές στην Αμερική, με βραβεία στη σπουδαία ενασχόλησή του με τη μουσική, που όμως είχε ξεκινήσει από την τζαζ, μέχρι εκείνος να αγαπήσει το λαϊκό τραγούδι. Ο Μίμις Πλέσσας αποπνέει τη ζωντάνια, την ευφυΐα και το πάθος για δημιουργία. Έτσι, ξεκινάει μια ιδιαίτερα εκτεταμένη συνεργασία και μια υπέροχη φιλία με τον Μίμι Πλέσσα, με τον οποίο συνδημιούργησαν 6 ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών, που είναι όλοι εξαιρετικά αξιόλογοι και οι περισσότεροι είναι πολύ πρωτότυποι για την ελληνική δισκογραφία. Πανόραμα, Θάλασσα Πικροθάλασσα, Λουκιανού Νεκρική Διάλογη, Τα 12 του Στράτου, Ουτοπία και Ζή. Στην αυτοβιογραφία του, ο Κώστας Βίργος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Μίμι Πλέσσα. Ο Μίμις Πλέσσας είναι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που γνώρισα στον χώρο του έντεχνου τραγουδιού. Είναι κύριος. Κρατάει πάντα τον λόγο του. Είναι πραγματικός φίλος. Όταν βρεθείς σε δύσκολη στιγμή, ο Μίμις θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σε βοηθήσει. Δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να χαρακτηρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ σαν άνθρωπο ανώτερο, τέτοιο που σπάνια βρίσκεις. Όλα αυτά που λέω δεν είναι κολακίες, βγαίνουν αυθόρμητα από μέσα μου. Είναι από τους 3-4 φίλους που έχω αποκτήσει μέσα στο κύκλωμα που λέγεται ελληνική δισκογραφία. Η μουσική του Μίμι Πλέσσα ήταν εξαιρετική. Ο κορυφαίος συνθέτης, ο οποίος εκτός από πάρα πολύ ταλαντούχος, είχε και μεγάλη πείρα στη μουσική επένδυση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων, αντιμετώπισε το συγκεκριμένο δισκογραφικό έργο εποχής με το πνεύμα της θεατρικής παράστασης. Οπότε η μουσική ήταν ακριβώς αυτή που τέριαζε στον στίχο. Και ο Μίμις Πλέσσας έστειλε μήνυμα και συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο. Για μένα, ο Κώστας Βίργος είναι ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο στη συνθετική μου καριέρα. Ήρθε και με βρήκε και από το πρώτο του στιχάκι που μου διάβασε και το έκανα τραγούδι, γίναμε εγώ για εκείνον Μίτσουνας και αυτός για μένα Βίργουλας. Νεκρική διάλογη του Λουκιανού. Μικρό δείγμα. Φράγκο δεν δίνω εγώ βαρκάρι, στον άλλο κόσμο να με πας. Και αν βέρεσέ δεν σου γουστάρι, γίναμε πίσω αν αγαπάς. Εγώ χρωστάω στους ζωντανούς και θες το χάρο να ξοφτήσω. Κι αν δεν σ' αρέσω εις αυτονούς, άστε με να γυρίσω πίσω. Ο Βρίβουλας υπήρξε ο ψαράς που έφερε από μέσα του πολλές σημαντικές, πλούσιες ψαριές. Υπήρξε μέντοράς μου. Κι εγώ φρόντιζα να δικαιώνω τις προσδοκίες του. Ζει ο Μεγαλέξανδρος, δία μου και Θεέ μου. Η μουσική μου απάντηση για στόματος Γιώργου Νταράρα ζει και βασιλεύει της θάλασσας κυρά. Να τελειώσω με μια ευχή. Ας μου δώσει ο Θεός μερικά χρόνια για να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που μου είχε ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος. Μίμις Πλέσσας, συνθέτης κατά κόσμον, Μίτσουνας κατά Βρίβουλα. Τώρα την μικρή μας ορχήστρα, αλλά είναι νέα παιδιά, αλλά πολύ δυνατά. Με αγάπη για τη μουσική
θα τους ακούσετε και θα με δικαιώσετε. Γιάννη Σταματογιάννη στο Μπουζούκι. Αλέξανδρος Καμπουράκης στο Κορμιόν. Και Γιάννης Δεσποτάκης στην κιθάρα. Θα συνεδέψουν την Πέτρη Καρδάφτη που θα ερμηνεύσει ένα από τα ρότερα τραγούδια του Κώστα Δήμου σε μουσική νύμπλες Άγια Κυριακή. Καθώς πλησίαζα στον Παρνασσό, σκεφτόμουν αν υπάρχει κάτι που να μπορούσα να πω για τον Κώστα Βίρβο. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει κάτι. Τα είπε όλα. Στην ουσία μας σύστησε ξανά με το δικό του μοναδικό τρόπο, με το γνήσιο λαϊκό αίσθημα. Και βέβαια, γι' αυτό αποτελεί πια και ένα κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι απόψε εδώ, που βρισκόμαστε και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, κυρία Βίγκο. Oh,
Ελλάδας, έτσι όπως την αποκαλώ εγώ, είναι μαζί μας για να διαβάσει αυτά που την τζίκλισαν τα τραγούδια, τη στίχη του Κώστα Βίρβου, με την καρδιά της. Καρούλα μου. Δεν ξέρω ποια τραγούδια θα υποθούν, δεν έχουν συνεννοηθεί, οπότε εγώ διαβάζοντας το βιβλίο, στεκόμουν στα ίδια τα τραγούδια. Γιατί τελικά τα τραγούδια λένε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω με τι σειρά θα τα ακούσουμε. Όπως ξεκινάω από την αρχή, όπως τα έχω σημειώσει. Τι λέει τώρα εδώ. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω. Το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω. Να χτυπώ το καμουτζίκι μου το άπονο σαν της μοίρας μου τα βάσταχτα χαστούκια και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο, σαν παινιά λυπητερή από τα μπουζούκια. Το ένα τάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Βλέπω ο Χαρούλης Σιμώνα, ηγέτη Βίρβου, που είναι δεκτισμένη. Και λέει, ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και καμιά εξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόση καημή. Φίλος και λαβωματιά κι είναι η αγάπη μου φωτιά. Πού να πω τα βασανά μου, πού να πω τα μυστικά μου που μου καίνε την καρδιά. Δεν είμαι παιδί κακό, γιατί θέλεις να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα, από τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Δεν ξέρω, διαβάζοντας τους στίχους, πραγματικά συγκινούμαι, πραγματικά νιώθω, έχω ένα κόμπο στο λαιμό και μπορώ να σας διαβάσω όλους και να πάρω όλη τη βραδιά πάνω. Με καλά, με καλή. Να σε ακούσουμε. Ένα κόμμα τώρα και πάντα εσύ, στη διάρκεια αυτής της βραδιάς, θα ακούμε τη Χαρούλα να μας βγάζει την ψυχούλα και στην καρδιά της. Γιατί αυτά τα ψυχούλα του Κώστα Βίρβου, άκου τι έχει γράψει. Αργά, αργά, βαριά, βαριά, σ' ακούω στο σκοτάδι, το κουρασμένο βήμα σου να σέρνεται κάθε βράδυ. Μιλάει στο βιβλίο για την εικόνα αυτή που παρακολουθούσε το παλικάρι αυτό που στεκότανε, που περίμενε στον δρόμο. Καρδιοχτυπάς, παραμιλάς προς το παράθυρό της και με παράπονο πικρό της τραγουδάς το σκοπό της. Σε παίρνουν τα χαράματα ενώ αυτή κοιμάται. Μην τυραννιέσαι άδικα και μην πονάς. Δεν λυπάται. Δεν λυπάται. Συνεχίζουμε. Καλέσω τον Γιώργο Τσιμπιτζή. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, καθηγητής Πανεπιστημίου στον Πειραιά, για να μας διαβάσει το μήνυμα του Πρίτανη, του Άγγελου Κότιου, που δεν είναι μαζί μας γιατί τον κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραβρεθεί στο δείπνο προς τιμή του πρόεδρου της Κίνας. Πού να ξέρουμε τότε που εμείς τυπώσαμε την πρόσκληση ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Κίνας και θα μας πάρει και τον Πρίτανη. Ο Γιώργος είναι μαζί μας. Γιώργο,
θα σου δώσω το μικρόφωνο, είναι παράγειρα ο Γιώργος, σύζυγος της Μαρίας. Να μια αφορμή λοιπόν, να τον δούμε και αυτό. Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ουδέν κακόν, μάλλον ουδέν καλόν αμυγές κακού. Το Πανεπιστήμιο μας πρωτοπορεί στη συνεργασία με την Κίνα σε κάθε επίπεδο και σε ανταλλαγές καθηγητών, σε ανταλλαγές φοιτητών, σε ερευνητικές συνεργασίες και στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι λόγω αυτής της δραστηριότητας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, κάλεσε έναν πρίτανη από όλη την Ελλάδα, το δικό μας πρίτανη, τον κύριο Κόντιο, τη σημερινή ημέρα, για να παρευρεθεί στο γεύμα. Ο ίδιος, και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, με κάλεσε το πρωί στο γραφείο του, λέει: Γιώργο, ως Άγγελος Κόντιος, ήθελα να είμαι απόψε στην παρουσίαση, διότι αγαπώ τον Κώστα Βίρκο, αγαπώ τη συνάδελφο τη Μαρία Βίρκο, αγαπάω και εσένα. Κάπως, αλλά δυστυχώς ως θεσμός, ως Πριτανική Αρχή είμαι υποχρεωμένος να παρευρεθώ στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μου έδωσε όμως μια χειρόγραφη επιστολή, την οποία θα σας διαβάσω και γνωρίζοντας τον κύριο Κώτη ως άνθρωπο αρκετά χρόνια, μπορώ να σας πω, δεν είναι μια τυπική επιστολή που θα έγραφε, αλλά είναι γραμμένη από την ψυχή του. Είναι γραμμένη με κάθε ειδικρίνεια και περιέχει αυτό που πραγματικά αισθάνεται και πιστεύει και για τον Κώστα Βίρκο και για τη Μαρία, τη συνάδελφό του και συνάδελφό μου. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην εξόχως τιμητική πρόσκληση της αγαπητής συναδέλφου Μαρίας Βίρκου να συμμετάσχω στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της με τίτλο «Μα εγώ δεν ζω μοναξιστός». Δυστυχώς, ένας ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, τον οποίο ανέφερα, δεν μου επέτρεψε να είμαι παρόν. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα συγχαρητήρια και το θαυμασμό μου στη Μαρία για το καταπληκτικό βιβλίο που συνέγραψα. Ο θαυμασμός μου και η αναγνώριση της σπουδαίας ακαδημαϊκής προσωπικότητας και του ήθους της συναδέλφου είναι κοινός με χιλιάδες άλλους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και αυτό επειδή η Μαρία ανήκει στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίου στον χώρο της εκπαίδευσης των υπολογιστών και το επιστημονικό της έργο την κάνει αναγνωρίσεως από όλους. Όπως φαίνεται, η Μαρία δεν είναι μόνο δεινή συγγραφέας επιστημονικών κειμένων, αλλά και εξόχως πρικισμένη στη συγγραφή και μιας ολοκληρωμένης από κάθε άποψη βιογραφίας. Ενός φωνήματος, το οποίο συνιστά κατάθεση ψυχής για τον αγαπημένο της πατέρα Κώστα Βίρκο, στοργικό και ευγενικό άνθρωπο, πολυτάλαντο ποιητή και στιχουργό, που άφησε ανεξίτηλα το χνάρι του στο νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Εκτός από τα βιβλία και τις ποιητικές συλλογές του, έγραψε τους στίχους περισσότερων από 2.000 τραγουδιών, τα οποία τα τραγουδήσαμε, τα τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε όλοι μας. Σπάνια θα βρεθεί άλλος ποιητής, στιχουργός, ο οποίος θα κινείται με τόση άνεση σε τόσο διαφορετικά πεδία της ποιητικής έκφρασης. Το βιβλίο της Μαρίας χαρακτηρίζεται από γλαφυρό λόγο, παράθεση παραστατικών εικόνων, πληρότητα στην ενημέρωση και λιτότητα στην έκφραση, όπως αρμόζει στο μεγάλο απόντα τον πατέρα της, αλλά και στο προσωπικό της ακαδημαϊκό ήθος. Συνιστά μια σημαντική συμβολή στα ελληνικά γράμματα και το συνιστώ σε όλους όσους αγαπούν το λαϊκό μας πολιτισμό, την ποιήση και τη μουσική. Άγγελος Κώτιος, καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω ότι γνώρισα τη Μαρία πριν από 21 χρόνια, ένα μήνα και 11 ημέρες. Πίσω 10 ημέρες. Και για μένα υπήρξε μια
εξαιρετική συνάδελφος αρχικά, η οποία ήθελε να συνεργαστούμε σε θέματα πληροφορικής, τα οποία εγώ δεν γνώριζα, ήταν συμπληρωματικά προς τα δικά μου ενδιαφέροντα και από την οποία έμαθα πάρα πολλά και για την πληροφορική. Στη συνέχεια υπήρξε η σύζυγος για περίπου 20 χρόνια τώρα, η μητέρα των τριών παιδιών μας, που είναι εδώ στην πρώτη σειρά. Και το τελευταίο διάστημα απέκτησε ακόμα μία ιδιότητα για μένα. Είναι πλέον η αγαπημένη μου συγγραφέας και διαβάζω πολλά βιβλία. Διαβάζω πολλούς συγγραφείς και πολλά βιβλία. Να ευχαριστήσω το πάνελ για την σημερινή συμμετοχή τους και συγχωρήστε με, δεν είμαι τυχαίος ούτε εκφωνητής για να διαβάσω όπως θα έπρεπε ίσως την επιστολή του Βρήκανή μας. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Να σε καλά. Θα περάσουμε τώρα σε έναν δημοσιογράφο που αγαπάει πραγματικά και στηρίζει με την πένα του το λαϊκό κυρίως τραγούδι. Είναι ο Δημήτρης Μανιάνης. Όλοι από εσάς θα έχετε διαβάσει και μετά του στα μέρα ή θα τον έχετε ακούσει στο κανάλι που εργάζεται, το τηλεοπτικό ή σε ραδιοφωνικές εκπομπές καλεσμένοι. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Μανιάνης, αλλά με αφορμή το χαιρετισμό που κάνει, αξιότιμοι βουλευτές, περιφερειάρχες, πριτάνης, δήμαρχοι, αγαπητοί καλλιτέχνες, μένω σε αυτό για να πω ότι είναι μαζί μας ένας κορυφαίος ερευνητής από τους μεγαλύτερους της χώρας, αγαπημένος του Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, ο Μανώλης Μητσιάς, τον οποίο τον άκουσε. Βεβαίως η Μαρία μίλησε για τον Χρήστο Λεοντή, κορυφαίο συνθέτη και φίλο βεβαίω του Μίκη Θεοδωράκη, που μα έχει δώσει πολύ και μετά το βίντεο. Και σε ποιήση Βίγκο και σε ποιήση Ρίτσου. Έχει μελοποιήσει βέβαια και άλλου ποιητέ. Και να αναφερθώ επίση σε έναν πυλώνα τη ελληνική δισκογραφία, στο Μάκη Μάτσα, που είναι εδώ, τον οποίο τον Μάκη μου κάνει πολύ ωραίο. Στην πρώτη σειρά. Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του Δημήτρη του Μανιάτη. Ξεκινώ από τους καλλιτέχνες που έμεινα πριν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Η Μαρία μου τα έδωσε πάντως. Παίρνουν μέρος. Θα τους αναφέρω όταν θα έρθει η σειρά τους. Ο κ. Μαργαρίτης θα περιμένει υπομονετικά. Πάει να κλέψει δύο φορές χειροκρότημα. Χειροκροτήστε τον. Και οι δύο καλιά να αναφερμένουν. Έτσι, χειροκροτήστε τον. Δυναμική και ωραία πάντα. Λοιπόν, βρήκαμε τα σωστά. Αλλά ποιος χαιρετούσε τους δημάρχους, τους Πριτάνης. Εσύ. Άρα δεν φταίω εγώ που βρέθηκα στην εταιρεία μου το δικό σου σημείο. Λοιπόν, ο Δημώτης Βίρβος, γράφει ο Δημήτρης Μανιάτης. Ο Κώστας Βίρβος για το ελληνικό μεταπολεμικό και ελληνικό τραγούδι είναι ο μεγάλος πυλώνας και το ασφαλές παρηγορητικό υπόστεγο για όλες τις γενιές ακροατών και δεκτών των σημάτων που εξέπεψε. Μέρος της μεγάλης χωρίας των λαϊκών δημιουργών, σήμερα έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο που μπορεί να φτάσει ένας ποιητής. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν τα ρουστηριγήματά του είναι δημόδη ή αποδίδονται σε πρόσωπο. Φορέας μιας μακράς προφορικότητας, μιας συλλογικής μνήμης, ενός συνολικού καημού και προσδοκίας, ο Βίρβος έχει παραδώσει τραγούδια συνώνυμα και ισοδύναμα της δημοτικής παράδοσης. Πιο ειδικά, ο Βίρβος είναι ο ίδιος το δημοτικό των πόλεων. Τραγουδήθηκε από τους μεγάλους, ανάμεσά τους τις δύο κορυφογραμμές, την Ίνο και τον Κασαντζίδη. Μελοποιήθηκε από τους μεγαλύτερους,
Ανάμεσά του στην κορυφογραμμή το Τσιτσάνι. Ένα ιδιοφυής πομπός καταγραφέας του κατατρεκμού του ερωτικού ανεκπλήρωτου της μετανάστευσης, της μετεμφυλιακής αδικίας των αποκλεισμών αλλά και του χιούμορ, του υπενιγμού, του σαρκασμού. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που ζει τη ζωή του και που δεν θα πέσει πάνω στα λόγια του Βίρκου. Χρονογράφος αλλά και φορέας των πιο διαχρονικών ετοιμάτων του λαού μας, δεν εξειδανίκευσε, δεν άμφινε, δεν ωρεοποίησε τη συλλογική περιπέτεια, την διέσωση. Όμως οι σημερινές γενναίες μιλούν για τον Βιτσέντζο Κορνάρο, οι επόμενες θα μιλούν για τον Βίρβο. Αδιέρετος με την ηθαγένεια και το χώμα που πατούμε, αποτελεί μέρος της ελληνικότητας, μακριά από τυφλώσεις και με έναν εγγενή μοντερνισμό. Η Μαρία Βίρβου, έξοχη, σχολαστική, με βαθιά συνείδηση της ευθύνης της και με ποιητικές κεραίες η ίδια, έχοντας και τα επιστημονικά εργαλεία και τη ζωή σαν μνήμη συμμάχους, παραδίδει μια πυκνή σύνοψη του Μέγα Βίρβου της ζωής και του έργου του, για να θυμηθούμε από πού πέσαμε. Δημήτρης Μανιάτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Η Χαρούλα και πάλι μαζί μας για να μας ταξιδέψει έτσι στις κρυφές πτυχές του Βίρβου. Κρυφές τώρα πια είναι για όλους μας. Τώρα δεν και όλους μας εκφράζουν. Τώρα δεν είναι κρυφές, βεβαίως δεν είναι κρυφές, γιατί υπάρχουν τα τραγούδια του και είναι ζωντανά τα τραγούδια του. Αλλά αυτό που συμβαίνει σε αυτό το υπέροχο βιβλίο είναι ότι βλέπουμε όπως κυλάει η ιστορία, πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή όταν βλέπουν, όταν διάβαζα τους στίχους το αργά, αργά, βαριά, βαριά τα βήματά σου, ο Κώστας Βίρβος έλεγε ότι έβλεπε ένα παλικάρι από το παράθυρό του που περίμενε και περίμενε και ξαναπερίμενε και νύχτωνε και ξημέρωνε και ήταν εκεί. Δηλαδή τον ενέπνεε η ίδια η ζωή, τα ίδια τα περιστατικά που ζούσε και η ίδια η ιστορία έτσι όπως εξελισσόταν. Όπως τα τραγούδια του σπουδαίου Χρήστου Λεοντή που λέει ότι 1η Μαΐου του 1944 μην φοβάστε, δεν θα διαβάσω παραπάνω, ό,τι μου έχεις πει για άλλη θα πω. Αλλά δεν γίνεται να μην πούμε και κάτι τέτοιο. Οι Ναζί μετέφεραν 200 πατριώτες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Τους έστησαν στον τοίχο, τους έδεσαν τα μάτια για να μην βλέπουν τα όπλα και τους εκτέλεσαν τους λίγους. Δεν θα διαβάσω τη συνέχεια. Δεν θέλω να μιλήσω τα μάτια. Τον ήλιο που ανατέλει είναι ο χαρό. Και αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε. Κι όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν σκιάζομαι τα βόρεια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Και συνεχίζει πάλι σε μουσική Χρήστου Λεοντή. Στον μπλόκο τον αρπάξανε, σαν σκύλο τον πετάξανε μια νύχτα στο φαϊδάρι. Η αγκαλιά μου άδειασε και η καρδιά μου βράδιασε, γλυκό μου παλικάρι. Πες μου κι εσύ, Δεβίλη μου, καμπάνα, γιατί να γίνω μάνα. Το σπίτι μου βουβάθηκε και ο κήπος μου μαράθηκε. Μου κόψαν το βλαστό μου. Πριν δω τέτοιο μαντήριο, ας ήταν δηλητήριο το γάλα στο μαστό μου. Έτσι έγραφε ο Βίρβος. Και ερχόταν πάλι το λαϊκό τραγούδι. Γιατί πονάς και βασανίζεσαι και προσπαθείς τον ίδιο στον ίσιο δρόμο να με φέρεις. Του Καλδάρα τώρα, μουσική.
Της αμαρτίας έχω πάρει το στρατή, γι' αυτό για μένα άδικα μην υποφέρεις. Κι αν μαύρη ώρα το έφερε να μ' αγαπάς, μάλλον μου πλέξει και θα δεις, θα με ξεχάσεις. Γιατί μαζί μου στο χαμό και εσύ θα πας και στη ζωή σου μια φορά δεν θα γελάσεις. Κοίτα να βρεις κανένα παιδί εργατικό, να παντρευτείς και ευτυχισμένη πια να ζήσεις. Εγώ έπειρα πια τον δρόμο τον κακό και δεν τον θέλω δίπλα μου να δυστυχήσεις. Ένας τραγουδιστής που στηρίζει με τη μουσική του ο γιος του κ. Μάτσα, ο Μίνος, που είναι ένας ταλαντούχος μουσικός με πολλές επιτυχίες και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν. Δύο ταινίες σπουδαίες που θα προβληθούν σε λίγο, η μια τώρα τον Νοέμβρη, η άλλη αρχές Δεκέμβρη. Μιλώ για την Ευτυχία, μια ταινία για την Ευτυχία του Παγκαλοπούλου, που ο Γιάννης Τάνοπλου είναι ένας από τους πρωταγωνιστές. Στη φαντασία μου. Ναι. Νομίζω ότι είσαι και στα δυο, γιατί Γιάννη, συνεχώς βλέπουμε παντού και θέλουμε να είσαι παντού. Λοιπόν, η δεύτερη ταινία είναι η Φαντασία που πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Στάνοπλου. Και εκεί και εκεί τραγουδάει. Στην πρώτη ταινία στην Ευτυχία τραγουδάει το τραγούδι των τίτλων, που είναι το γνωστό μας και αγαπημένο Όνειρο Απατηλό, με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως το έχει διδάξει ο Μίνος Μάτσας. Και με έναν ερμηνευτικό ίστρο, θα έλεγα, ο Κώστας, ο Τριανταφυλλίδης, που θα έρθει στη σκηνή να μας τραγουδήσει το Ράκος. Και πάμε τώρα στον Απόστολο Καλδάρα. Έχει γράψει τη μουσική. Ο Βίλος έχει συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους που έχουν γράψει ιστορία. Απόστολο Καλδάρα, Κώστας Κύρος, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Συγκρατήστε το όνομα του Κώστα. Μιλάμε ήδη γιατί ήταν αγαπημένος του Δημήτρη Μητροπάνου στα τελευταία χρόνια της ζωής του και είχε μοιραστεί τον πάροχο μαζί με τον Κώστα και τραγούδησαν και μαζί τραγούδια. Αλλά πιστεύω μετά από τις δύο ταινίες θα μιλάμε για τον Κώστα περισσότεροι από όσο μιλάμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Εγώ ήρθα να ρωτήσω για να τιμήσω τον Κώστα Δίρβο, κυρία Ελένη, την Αναστασία και την Μαρία. Γνώρισα τον Δίρβο, ήταν μεγάλη τύχη και τιμή για μένα αυτό. Γνώριζα καλά τον ποιητή, τον λαϊκό ποιητή, αλλά γνώρισα ένα γλυκό πατέρα και ένα σπουδαίο αγωνιστή. Αυτά που μου είπε θα τα κρατάω και εύχομαι να μπορέσω και εγώ να συνεχίσω σε αυτό το πνεύμα που είχε ο Δίρβος. Γιατί ο Δίρβος πέρασε από αυτή τη ζωή, σίγουρα δεν πέρασε γονατιστός, φτιάξε τα χνάρια του σε αυτόν τον τρόπο με τον πιο όμορφο τρόπο. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα τραγούδια του. Εύχομαι, Μαρία, το βιβλίο να φτάσει σε όσα σπίτια μπήκαν τα τραγούδια του. Ευχαριστώ πολύ.
κι αν στα χρόνια είμαι νέος, τι μ' αυτό. Είμαι ένα χτυπημένο κυπαρίσι, ένας άνθρωπος ναυάγιο σοφό. Σε δυο όνειρα ζητάς να σε γνωρίσει, σε δυο όνειρα ζητάς να σε γνωρίσει. Τρέξε εσύ στη χαρά, η ζωή σου γελά, κι ας το δάκρυ εγώ να το πίνω καυτό ποσηλά. Στη δική μου καρδιά μη ζητάς τη δουλειά, είναι σπίτι που πήρε από όλα τα μέρη φωτιά. Άλλος ένας νέος ερμηνευτής, πιο νέος από τον Κώστα και στο τραγούδι, είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά από τα παιδικά του χρόνια είναι στις χορωδίες του πύργου της Ιδίας, τραγουδώντας το λαϊκό μας κυρίως τραγούδι. Και ο Γιώργος Αδαμόπουλος που θέλει να τιμήσει με την παρουσία του το έργο του μεγάλου Βίρβου που μελετάει συνεχώς. Θα μας πει ένα μεγάλο τραγούδι, αυτή τη φορά είναι ο συνθέτης ο Θόδωρος Δερφινιώτης, φίλος μεγάλος του Βίρβου και έχουν κάνει μαζί αμέτρητες επιτυχίες. Θα μας πει ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Πρώτος διδάξας ο Στέλιος Καζαζίδης, αλλά πιστεύω ότι και η Χαρούλα το έχει τραγουδήσει. Έτσι δεν το πάρει τα χνάρια. Έτσι. Καλώς ήρθες, το χειροκρότημα ζεστό, έτσι επειδή είσαι νέος στο χώρο, αλλά πολλά και το σώμα.
Βέλης, είναι κάπου μαζί μας εδώ, μου λέει η Μαρία. Για τον πατέρα του και για τον ίδιο. Και είναι μια φωνή, είναι μια φωνή, κύριε Τρεβελιώτη. Α, ναι. Όχι, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ομανιέτης που διάβασα πριν το μήνυμά του. Κατάφερε και ήρθε και του ζήτησα να πει μια καλησπέρα. Μου λέει, όχι, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, ρε παιδί μου, διάβασα ολόκληρο μήνυμα. Πρέπει να αφρούθησε ο Σοδάνο, πεις μια καλησπέρα. Έλα, Δημήτρη. Έλα. Με το τόπο αλήθεια, ειλικρινά, του Ανόπουλου. Δεν ξέρω, έτσι μου είπες, βάλε όλα. Και λέω, θα έχει διαβάσει εκείνος, εντάξει, είμαι κομπλέ, αφού αυτό που θα γράψει το διάβασε, αν άρεσε στον κόσμο, αν συμφωνεί. Σημασία έχει πως είναι μια βραδιά μνημείο για το λαϊκό τραγούδι και αυτό το τεράστιο δημιουργό, τόσο κλασικό πια που φαντάζει μνημόδης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή σχεδόν πια γίνεται, ενοποιείται με την προφορικότητα του λαού μας, ο Βίργος. Είναι ό,τι είναι ο Ερωτόκριτος, ό,τι είναι ο Ερωκορνάρος, ό,τι είναι το δημοτικό τραγούδι, το μεγάλο δημοτικό μας τραγούδι, το δημοτικό της πόλης, ο πατριάρχης του δημοτικού της πόλης, είναι ο Βίργος για μένα. Αυτό που έκανε η Μαρία Βίργου είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας άθλος, γιατί εναντιώνεται σε όλο το σήμερα. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα που να συμμαχεί με το λαϊκό τραγούδι και παρόλα αυτά το λαϊκό τραγούδι καταφέρνει και νικάει και υπερνικάει και υπερβαίνει τις χρονικότητες και τις δυσκολίες. Κανένα κράτος ποτέ δεν ασχολιόταν με τον Βίργο και το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο Βίργος ήταν υπόθεση του λαού. Υπό αυτή την έννοια η Μαρία Βίργου διαμεσολαβεί μεταξύ του Βίργου και του λαού και φτιάχνει ένα αυτοτελές δημιούργημα που είναι πια το βιβλίο της Μαρίας Βίργου, η βιογραφία του μεγάλου Βίργου, το οποίο και μεθοδολογικά έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί η ίδια είναι μια μεγάλη επιστήμονα στο δικό της πεδίο. Και υπό αυτή την έννοια κατορθώνει να ενοποιεί τη δική της μεθοδολογία με την ιστορία του πατέρα της, που την χάνει να είναι πατέρας της, γιατί είναι πατέρας όλων μας, κατά τη γνώμη μου Βίργος. Της τον διεκδικούμε δηλαδή. Και θα τον διεκδικούν όλες οι γενιές όσες παραμείνουν ματαιωμένες συλλογικά και ατομικά. Την αγάπη μου σε όλες και όλους. Είναι μια σπουδαία βραδιά. Μπράβο στον Ζωανόπουλο που είναι ψυχή μεγάλη. Και στην Ελλάδα του Βίργου και σε όλους τους μεγάλους παιδιούς που είναι εδώ και σε όλους τους άλλους παιδιούς. Θα φωνάξω στη σκηνή μια τραγουδίστρια που αγαπάτε πολύ με απεριόριστες δυνατότητες φωνητικές που λατρεύει το λαϊκό τραγούδι. Η Μαρία Σουρτάτου ερμηνεύει το «Μακριά σου να φύγω», ένα τραγούδι που έγραψε «Μακριά μου να φύγεις», ναι. Που έγραψε, σκεφτόμουν, ότι ο Δημήτρης συνδέεται με τον Πάνο Καβαλά, γιατί έγραψε τη βιογραφία του πρόσφατα, ο Δημήτρης Ομανιάτης. Και εκεί μπερδεύτηκα με τον τίτλο Μαρία. Θα μας πει αυτό το τραγούδι που είναι μια πολύ μεγάλη διαχρονική επιτυχία. Το τραγούδισε ο Καβαλάς, το έφερε πάλι στην επικαιρότητα η Ελένη Βιτάλη, κορυφαία ερμηνεύτρια, και τελευταία η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδισε και αυτή. Και βεβαίως αρέσει και πιστεύω ότι και άλλες ερμηνεύτριες που θα έχουν στη συνέχεια θα το λένε πάντως. Η Μαρία λέει λοιπόν αυτό και αμέσως μετά θα πει ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά το αγαπώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Το «Γεννήθηκα για να πονώ». Έχω δίκιο, Χαρούνα. Ναι. Όλες οι τραγουδίστες θέλαμε να το έχουμε πει αυτό. Έτσι, έτσι, όπως το λέει η Χαρούνα. Σε τον Μινόρι. Μεγάλο, μεγάλο τραγούδι. Λοιπόν, Μαρία, μας πάμε. Και η ορχήστρα μας, τα παιδιά μας, είδατε που σας είπα στην αρχή ότι είναι... στην καριέρα τον πράγμα της Χαρούνας Αλεξίου. Και όλοι, βέβαια. Όχι, εντάξει, Χαρούλα, πόσα χρόνια στο τραγούδι, πόσα χιλιόμετρα έχεις διαγγείλει, οπότε... Τα χρόνια δεν έχουν καμιά σημασία, δε, σε κάθε τραγούδι. Σειρά το πράγμα. Πάμε. Μεγάλη χαρά για την Μήνη που βρίσκομαι εδώ για τον σπουδαίο Κωνσταντίνο. Καλή επιτυχία. Μέσα από την καρδιά μου. Είναι ο ποιητής της καρδιάς μας και τραγουδάμε όλοι μαζί, να δείτε.
Ντόκα, τι είναι μαζί μας, ο Άγγελος Ντόκας. Άγγελε Ντόκα, πρόεδρε. Ένας άλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας σπουδαίος, έχει γράψει τις βιογραφίες πολλών μεγάλων ονομάτων, φτάνει να αναφέρω μόνο δύο, Γιώτα Λίδια και τον Χρήστο Νικολόπουλο. Αλλά θα πει ο Μαργαρίτη, σε μένα με ξεχνάει, που κυκλοφορεί σε τέτοιες μέρες στο βιβλίο μου. Έχουμε τον Μαργαρίτη, τον Γιώργο Κολοπαρόπουλο. Παρόλο που τον αγαπάτε, έτσι δεν είναι. Ένα χειροκρότημα. Είναι στιγμικός επίσης μεγάλων επιτυχιών. Το φύλανε με το Σταμάτη Καραμπλάκη. Είναι δικό του όπως και τώρα το Κόκκινο Ποτάμι. Είναι δικό του. Και το Αρχιπέλαγος παλιότερα με το Τεζί. Μιλώ για τον Κώστα Βαλαχούτη που θα μας μιλήσει για τον Κώστα Βαλαχούτη. Το δικό μου. Καλησπέρα για μένα. Τώρα θα φοβάμαι που σας κουράσω γιατί είναι ζεστό το κλίμα. Πάντως είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ σε μια γιορτή για ένα βιβλίο για τον Κώστα Βαλαχούτη, μια υποδειγματική εκδόση που συνοψίζει έτσι την πορεία του στη ζύση, την πορεία του στο τραγούδι. Εγώ τον Κώστα Βαλαχούτη είχα την ευλογία να τον συναντήσω αρκετές φορές στο σπίτι του, κάποιες συνεντεύξεις, κάτι πρόλογοι του σε βιβλία μου για τον Κατατζίδη. Γνώρισα πράγματα, ευλογήθηκα από αυτόν. Τα βρήκαμε γιατί όταν μας ενώνουν κοινές αγάπες υπάρχει ο διάβολος πάντα. Άλλωστε, εγώ τον άκουγα από την κοιλιά της μάνας μου πάνω κάτω. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που το ελληνικό τραγούδι, το τραγούδι είχε ξεχωριστό ρόλο στην καθημερινότητα και δεν γινόταν διαφορετικά. Πώς να μην ακούσεις Κώστα Βίρβο. Τώρα, εμείς συνηθίζουμε εδώ να μιλάμε στα. Ξεφυλίζοντας το τραγούδι, μελετώντας το τραγούδι, να μιλάμε για τη δεκαετία του 60 που συνέβησαν σπουδαία και τρομερά πράγματα, ανεπανάληπτα. Μιλάμε και για τα επόμενα χρόνια, μιλάμε για πιο μπροστά για το ρεμπέτικο. Δεν μιλάμε πολύ, ίσως όσο πρέπει, για τη δεκαετία του 50. Στη δεκαετία του 50, πέρα ότι η χώρα βγαίνει από έναν εμφύλιο, πέρα ότι η χώρα κατά κάποιο τρόπο δρομολογείται και η μοίρα της, ξεπροβάλλουν οι μεγάλοι δημιουργοί. Εκεί δίνει εμβληματικό παρόν ο Καλδάρας που ακούσαμε πράγματά του, εκεί δίνει εμβληματικό παρόν ο Μπακάλης, ο Κλουβάτος, συνεχίζει ο Τσιτσάνης, αναδεικνύονται τραγουδιστές. Εκείνη είναι η περίοδος που βγαίνει ο Καζατζίδης. Τότε βγαίνει και την Κρέη, τότε βγαίνει και ο Ταλίδια. Τότε αρχινάει να βγαίνει και ο Πεκυριάδης, ο Γαβαλάς που ακούσαν όλα τα τραγούδια του. Είναι μια κομβική πόλη πάνω. Τότε ξεπροβάλλει και ο Βίρβος και αρχίζει να δίνει υπόσταση και χαρακτήρα στο ρόλο του στιγουργού. Γιατί ξέρετε, μέχρι τότε το εναρχήν είναι ο λόγος, δεν είχε και πολύ πέραση στη τραγουδοποία. Η στιγουργή ήταν και ίσως και να είναι η τελευταία τρύπα της πλογέρας κατά κάποιο τρόπο του πράγματος που λέγεται τραγούδι. Τότε ειδικά εκείνη την εποχή οι εταιρείες δεν ανέγραφαν ούτε καν το όνομά τους. Το θεωρούσαν πιο έμπορο να λένε το τραγούδι αυτό είναι του Καζατζίδη, είναι του Τσιτσάνη. Επίσης την ίδια ώρα κάνανε συμφωνίες πολύ και πάρανε ποσοστά 25%. 10% χαρίζανε, αγοράζανε. Η ευτυχία ήταν βολική σε αυτά. Ο Τσάντας το ίδιο. Ο Βίρβος όχι. Ο Βίρβος είχε χαρακτήρα, είχε αγωνιστικότητα, είχε προσωπικότητα, είχε πρωτοεμφανιζόμενος. Να το πω λαϊκά, παρόλο που ήταν λόγιος, ήταν σπουδαγμένος. Του έβαζε και χέρι αν δεν του δίνανε τα δικαιώματα ή δεν του γράφανε το όνομα. Γι' αυτό ο Βίρβος κατά κάποιο τρόπο, εκείνη την εποχή που ξεπρόβαλαν και άλλοι άνθρωποι στον χώρο του λόγου, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο Κώστας Μάνησης, ο Βίρβος λοιπόν είναι ο πρώτος επαγγελματίας στιγουργός που με το κύρος του δίνει κύρος στο ρόλο του στιγουργού. Και βέβαια τι γράφει ο Βίρβος εκείνη την εποχή, βέβαια μιλάμε για έναν άνθρωπο που σας είπα που σπουδάσει. Έχει το λαϊκό αισθητό, καταλαβαίνει τους δαλκάδες της κοινωνίας, αλλά ξέρει και το ξέρει να γράφει, ξέρει να ρημάρει. Βλέπει τι γίνεται εκείνο το όπως είπε πολύ σωστά η Χάρης Αλεξίου και γράφει μέσα στη νύχτα σαν το κλέφτη τριγυρνάει κάποιο παιδί σιγά σιγά στα σκοτεινά. Σε ενός φτωχός που την πόρτα σταματάει και με λαχτάρα ψιθυρίζει σιγανά. Γύρισα μάνα μου, πικρά μετανιωμένος, το παλικάρι σου το παραστατημένο. Δεν γράφει στις αρχές του 50 για παραστατημένα παιδιά. Γράφει για αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Όπως και τα κουρασμένα βήματα. Δεν είναι μόνο των ερωτευμένων. Τα κουρασμένα βήματα είναι και άλλο. Γιατί λίγο πιο μετά ο Βίρβος γράφει βρωτούν οι πόρτες οι βαριές, βρωτούν και αλυσίδες. Και στην καρδιά μου σβήνουν όνειρα και ελπίδες. Για ποιον τα γράφει αυτά. Όταν γράφει ένας απόκληρος, ένας ξεριζωμένος από το Θεό και από ανθρώπους ξεγραμμένους, ποιοι είναι αυτοί, για κάποιον αλήτη τα γράφει ακριβώ αυτά. Για την Ελλάδα των νικητών και των νικημένων γράφει. Βέβαια είναι τη μεγάλη ευκαιρία. Ακριβώ κατά κάποιο τρόπο
τραγούδι πριν καν ο όρος θεσμοθετηθεί. Την ίδια ώρα όμως είναι ένας άνθρωπος που αποκνύει την καθημερινότητα. Και όταν οι δεκαετίες προχωράνε και λίγο η γη βγάζει φωταράκι και λίγο ότι οι άνθρωποι θέλουν να ξεχάσουν κατά κάποιο τρόπο αυτά που τραβήξανε, έχει τη μαστοριά, έχει την τέχνη να γράψει αγάπη μου. Ποιος είπε τέτοια πράγματα? Και ίσου λίγο αγάπωνα και πράγματα. Ποιος σου είπε πως εγώ μια άλλη αγαπώ, αφού καλά το ξέρεις για σένα δεν μπορώ? Δηλαδή, είναι σαν να καλείς την αγαπημένη σου, να τη βάζει απέναντι. Και γι' αυτό και ο Κοσμάκης με αυτές τις ευλογημένες φωνές και με αυτούς τους σπουδαίους συνθέτες που συνεργάστηκε, τα βάλει στο στόμα του. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος ακριβώς με μια εποχή λέει και κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Για να περάσει αυτό το τραγούδι, έκανε πρώτα 10 φορές την επιλογοποιησία. Όταν ο Δήμος γράφει πικρό σαν δηλητήριο, είναι το διαβατήριο που πήρα για τα ξένα, μα τι να κάνω φτωχός μπροστά μου βρίσκεται γκρεμός και πίσω μαύρο ρέμα, ποιος είναι ο γκρεμός, ο μπροστά? Ο μπροστά είναι τα εργοστάσια των μεγάλων συμφερόντων που πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουλέψουν για να εξασφαλίσουν έστω σταγόνες αξιοπρέπειας. Και το πίσω, το μαύρο ρέμα, ποιο είναι? Είναι η Ελλάδα του 60 που βουλευτές δολοφονούνται με την κρατική αρρωγή και αυτοί που τους σκοτώνουν είναι σαν να σκοτώσουν ένα πουλάκι στον δρόμο. Ο Βρύβος λοιπόν έχει πλατιά γκάμα. Βάζει τις, όπως ακούσαμε, να αναστενάζουν οι λαγκαριές, οι καρδιές να σφαράζουν, αλλά την ίδια ώρα είναι ανήσυχος. Πάει και βρίσκει τον Λεωτή. Εδώ ακούσαμε πριν, πάει και βρίσκει τον Κλέσσα. Πάει και βρίσκει τον Θοδωράκη. Θέλει να μετέχει στο νέο τραγούδι που γίνεται, στο έντεχνο τραγούδι πια. Και κάνει πετυχημένους κύκλους τραγουδιών, ξεπερνάει και τα όρια του. Στην καταφυγιά έχει κάνει ένα βήμα πιο πάνω από ότι, ένα βήμα διαφορετικό. Και συνεχίζει στη δεκαετία του 70, όπως είπαμε, αυτές τις συμβουλές για τον Κλέσσα. Έργα που δεν έχουν αναγνωριστεί όσο πρέπει. Και ταξιδεύει με τον Δρεβελιό της δεκαετία του 80 και εκεί με τον Μανώλη τον Μητσιάη υπογράφει το μισό του το δίσκο. Εξαδιαιρέτου λεγόταν ο δίσκος, γιατί η άλλη πλευρά στο δίσκο ήταν του Σταμάτη Κραγουνάκη και της Λίνας του Παραγωγούλου. Και εκεί πέρα τη γράφει, ας πούμε. Και δείχνει στις εταιρείες και στους εταιριάρχες ότι μαζί με τον Δρεβελιό του, τον συνοδοιπόρο του, ότι δεν έχουν εξοζουμίσει όπως τους θεωρούν. Δεν είναι άδειοι. Έχουν ακόμα δύναμη να γράψουν. Τα παράθυρα κλεισμένα όπως τα κελιά. Έρημη καρδιά μου μένει δίχως αγκαλιά. Ερημώσαμε οι δρόμοι, άδεια τα στενά. Σου έχω την συγγνώμη, γύρισε ξανά. Μαϊστερικά πράγματα. Ευλογημένα. Ο Δήμος λοιπόν, ως ο πρώτος επαγγελματίας υπουργός, αν μελετηθεί το έργο του, θα δούμε ότι μπορούμε να γράψουμε την ιστορία της Ελλάδος μέσα από αυτό. Όπως συμβαίνει και με άλλους ευλογημένους καλλιτέχνες, όπως όχι σε τέτοιο βαθμό. Γι' αυτό, αν κοιτάξουμε το έργο του, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και την ίδια ώρα, μέσα στην παραγωγικότητα υπάρχει και η αποδοτικότητα. Κλείνω για να μην σας κουράζω άλλο εδώ. Ο Καζατζίδης μου έλεγε και έλεγε και σε άλλους τη φράση «Από το Βύργο δεν πετάς τίποτα». Παραφράζοντας το μεγάλο Μπάρδο, θέλω να σου πω «Από το Βύργο, όσο και να θέλεις, δεν ξεφεύγεις με τίποτα». Του Στάνκοβου, αλλά πρώτα να σας ανακοινώσω ένα τσιτήριο που αφορά το τραγούδι, γι' αυτό και το λέω. Ο τυφλός συνθέτης και ακορντεονίστας μεγάλος, ο Κώστας Σταματάκης, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο. Στη μνήμη του, ένα χειροκρότημα. Ο Γιάννης ο Στάνκοβου τώρα θα μας διαβάσει την Καταχνιά, το μότιτλο ποίημα που μελοποίησε ο Χρήστος Λεωνής. Κλαίνε, θρυνούνε τα βουνά. Κλαίνε, θρυνούν οι κάμποι. Ήρθε σκλαβιά, πικρή σκλαβιά. Πλάκωσε μαύρη Καταχνιά και ο ήλιος πια δεν λάμπει. Η μπότα του κατακτητή παντού τη φρίκη απλώνει. Κι όπου πατεί, κι όπου πατεί, χορτάρι δεν φυτρώνει. Μα στην καμένη του τη γη θα ανθίσουν πάλι οι κλόνοι. Θα αναλαλεί παϊδόνι. Μέσα από τη στάχτη τη βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτείες και χωριά και θα γεννεί τρανή φωτιά που τη φωτιά θα κάψει. Θα μας διαβάσει ο Γιάννης Στάνκοβου και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο της Μαρίας, εγώ δεν ζω γονατιστός, μας διαβάσει βέβαια
το τραγούδι που έγινε ύμνος και το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη είναι αυτή που τραγούδισε ο ίδιος ο συνθέτης, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, μαζί με μια τραγουδίστρια νέα, όχι πολύ γνωστή τότε, αλλά ο Βίβος είχε ξεχωρίσει το ταλέντο της και είπε στον Τσιτσάνη, ωραία να το πεις εσύ, αλλά θέλω κι εγώ μια τραγουδίστρια να είναι δίπλα σου. Τη Λιζέτα Κόλαβο. Ο ίδιος ο Βίβος έτσι δεν είναι τέτοιο. Έτσι. Λιζέτα, η Λιζέτα Νικολάου μαζί μας, με την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ μας, εγώ το ζώμα της όλης. Έλα, έλα, δεν πειράζει. Δείπνα να ακούσεις και τον Γιάννη Κωστάκη που τον θαυμάζεις. Έλα. Ακούμε τον Γιάννη πρώτα, έτσι. Και μετά μιλάς. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου. Καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα, μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Ένα ρούχο ματωμένος τρώνω για να ξαποσταίνω στο υδρό τσιμέντο, όχ μανούλα μου. Στο κελί το διπλανό μου φέραν κάποιον αδερφό μου, πόσο θα τραβήξει, όχ μανούλα μου.
ταξιδιός. Τι κι αν μανίγουνε πλήγες, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τραγούδι ήθελε ο Κώστας Βίργος μετά από τη συνεργασία μας που είχαμε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο το Θεσσαλικό κύκλο. Είπε στην εταιρεία ότι το τραγούδι αυτό, που το έγραψε ο Τσιτσάνης βέβαια, θέλω να το πει με τη Λιζέτα Νικολάου. Και ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα. Και βρήκα. Ένας τραγουδιστής που το όνομά του είναι η ίδια η παράδοση της Ελλάδας. Ο πατέρας του ήταν ο μεγάλος Τάσος Χαρκιάς. Πάρα πολύ όμορφο, με χρώματα πολλά. Αλλά παράλληλα τραγούδησε και Γιάννη Ρίτσο, υπήρξε φίλος του και καθοδηγητής στα πρώτα χρόνια της καριέρας, το φτάνω τα έχει πει ο ίδιος, ο Λάκης Χαρκιάς. Ένα τραγούδι του Κώστα Βίργου και του Χρήστη Λεοντή από την Καταχνιά, που σφράγγισε ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα δίπλα του, και μετά θα μας πει από τη θητεία αυτό που είπε πριν, μάλλον από τη θητεία με δασόλια, το Θεσσαλικό κύκλο. Θεσσαλικό κύκλο θα πει το δάσκαλο. Λάχης Χαρκιάς. Θα σημειώσει δύο πράγματα για να μην σας οδηγίζω. Κυρίες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα. Είμαι βαθιά συγκεκριμένος μαζί σε αυτή την κατανοητική βραδιά με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου, του βιβλίου του, τιμούμε την ποιητική οντότητά του που τη ζήσαμε. Αυτή του αγαπημένου σε όλους μας λαϊκού ποιητή, Κώστα Βίργου, με τον γενικό τίτλο Κώστας Βίργος, εγώ δεν ζω γονατιστός. Για μένα, υπήρξε πνευματικός μου πατέρας, όπως συνήθισα να τον λέω, αφού ο Κώστας Βίργος ήταν αυτός που μου άνοιξε το δρόμο στη δισκογραφία το 1961. Με τα τραγούδια που τραγούδησα και που στη συνέχεια της θητείας μου στον χώρο του τραγουδίου ευτύχησα να τον συναντώ και να συνεργαστούμε σε δημιουργικές μεγάλες στιγμές, έτυχε να γνωρίσω πολύ καλά και τον άνθρωπο πέρα από το τεράστιο καλλιτεχνικό ταλέντο ως λαϊκού ποιητή και στιγουργού. Συγχαίρω και εγώ με τη σειρά μου την οικογένεια. Την οικογένειά του και ιδιαίτερα στην αγαπημένη σε όλους μας, Μαρία Βίγου, για την ωραία και τόσο περισταγωμένη και χαρακτηριστική έκδοση για την ζωή και το έργο του πατέρα της Κώστα Βίργου. Όπως και τις εκδόσεις Παπαζίστη για την πολύ προσεγμένη και όμορφη έκδοση του βιβλίου σε αυτά τα χρόνια δύσκολα που περνάμε. Εύχομαι ολόψυχα η νέα αυτή έκδοση του βιβλίου να είναι καλοταξίδευτη και να γίνει ένα εφαλτήριο πνευματικής ανάτασης, καλλιέργειας, ευαισθησίας, κυρίως για τους νέους ανθρώπους και για ένα καλύτερο αύριο. Μαζί με τον Λάκη Χαρκιά, η Μαρία Σουτάτου και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Δεν θέλω να μου πέσετε τα μάτια.
πώς σε συνήθισε, Λάκη, έτσι, μετά από πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια που πρωτοτραγούδησες αυτό το τραγούδι και από τότε το τραγουδά συνέχεια. Έτσι, μην το λες, εντάξει, εγώ είπα πάλι. Θα μείνουμε στην Καταχνιά για να ακούσουμε ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι από εκεί, ένας ξύλινος σταυρός. Δώσε τόνο, Γιάννη, και ακούστε τον ερμηνευτή που θα τα τραγουδήσει ακαπέλα που είναι. Ζέγερα τώρα που με το δικό του μοναδικό τρόπο θα τραγουδήσει ο Πέτρος Γαϊτάνος. Βασίλης Τσιτσάνης, βεβαίως.
Σβήνω απ' τον πόθο, μάλλον σαν σε νιώθω, αχ, Ζαΐρα μου γλυκιά. Ένας σπουδαίος άνθρωπος πρέπει
για να ολοκληρωθεί αυτό το σπουδαίο, πρέπει να έχει χιούμορ. Κυρίως. Και δεν το έλειπε του Κώστα αυτό, από ότι βλέπουμε στα τραγούδια και στους στίχους του. Και έτσι ήθελα να δώσουμε και αυτή την πλευρά του Κώστα Βίβου, που μας είχε κάνει να χαμογελάσουμε, να χαρούμε με έναν άλλο τρόπο. Ξεκινάω από αυτό. Ποιος ήτανε πριν από μένα μες στο σαλονάκι σου και δυο τσιγάρα αναμένα υπάρχουν στο τασάκι σου. Αναστικό λεωφορείο έκανε στην καρδούλα σου, πριν γίνω κούκλα μου θηρίο, μάζεψε τα μπαούλα σου. Τσιγάρο με βαρύ χαρμάνι, πες μου ποιος το φουμάρισε. Στα γρήγορα και μάνι μάνι τη θέση σου καθάρισε, γιατί ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε πως κάποιος άλλος ήτανε. Κι αν είναι αλήθεια δυστυχώς, κυρά μου, στη μάνα σου ολοταρχώς. Εντάξει. Φάνηκε όταν άρχισε η γιαγιάδικη μουσική και δεν άκουγε ο κόσμος τα λαϊκά τραγούδια. Και λέει πάλι, με τους γιαγιέδες άρχισες παρέα και δεν θα καθαρίσουμε ωραία. Εγώ δεν θέλω μουσια και γενιάδες. Επρόδωσες το φίνο μου ζουκάκι και το όμορφο παλιό μας κουτουκάκι. Απόψε σ' όλα αυτά θα βάλω τέρμα. Ή τους γιαγιέδες θα έχεις ή εμένα, άμα Όμως, θέλω να δούμε και το άλλο. Πόσο τζέντλεμαν πρέπει να ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τι ευγένεια, πώς μπορεί να ήταν αυτός ο τρόπος που φερόταν στις γυναίκες, στη γυναίκα του δηλαδή, έτσι. Γιατί λέει εδώ σε ένα άλλο, δηλαδή αυτό, συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου που είναι... Λέει, τη συγχωρούσε μετά και της έλεγε, ζού, έτοιμη, συγγνώμη και τα λοιπά. Πού είναι αυτό? Άκου τι λέει. Μια βαθιά υπόκληση, ένα χειροφύλημα. Ύστερα χωρίζουμε, φεύγω πληγωμένος. Η καρδιά σου βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα, κάποιον άλλον αγαπάς και εγώ είμαι ο ξένος. Κι αν θα γίνουν σχόλια και σου πουν τι έτρεξε, ρίξ' τα όλα επάνω μου, πες εγώ πως φταίω. Μια γυναίκα όμορφη δεν μπορεί να έφταξε, άσχετα αν με έκανε σήμερα να κλαίω. Δεν είναι υπέρο. Αλλά αυτό το βιβλίο πρέπει να το έχουμε όλοι μας. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι ο Κώστας Βίργος, είναι αυτό που έχει ζήσει ο ίδιος, αυτό που παρατήρησε ο ίδιος από τη ζωή και όλα αυτά τα χρόνια και αυτά που παρατήρησαν και οι άλλοι. Μαρία, έχεις κάνει μια απίστευτα υπέροχη, σοβαρή δουλειά με μεγάλο σεβασμό στον πατέρα σου, αλλά κυρίως στον δημιουργό Κώστα Βίργο. Δεν θα διαβάσω άλλα. Μην ανησυχείτε. Καθόλου, απελαδίες. Γιατί δεν θα σταματήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το «Μια βαθιά υπόκληση» είναι ένα τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας Βίργος και ο Γρηγόρης Πιθκότσης. Και τώρα θα ακούσουμε τρία τραγούδια μαζί, αλλά πού είναι δηλαδή, Εκκλησίας 406, στον Μπελαμί του Ζερή και ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Θα τραγουδήσουν τρία νέα παιδιά. Είναι ο Κώστας Τελεφρίδης, Τέρα Κώστα, ο Γιώργος Αδαμόπουλος και αν θέλει και η Χριστιάνα Γαλιάτσου να έρθει μαζί μας
Θα την ακούσετε μετά μαζί με έναν πολύ νεαρό τραγουδιστή. Θα σας πω το όνομά του μετά. Η Χριστιανά Καλιάτσου μαζί. Είναι μεγάλο το έργο του Βίρβου και του Πιθηκότση. Ένα δίδυμο που χάρισε αμέτρητες επιτυχίες. Ήταν κουμπάρι, ο Βίρβος έχει βαφτίσει και τον Γρηγοράκη, τον Τζούνιορ Πιθηκότση. Και να θεμένω.
ξανά τη δύο πάλι. Όμως το κορίτσι μου κι εγώ άρχοντες θα νιώθουμε κι δυο. Εγνατίας 406 γράμμα ταξιτζή μου πριν να φέξει όνειρο να δούμε μαγικό όμορφο το κόσμο το κακό. Όπα, όπα τα κουσούλια, όπα και όπα τα μας της ζωής μας τα χαστούλια με το βλέπει τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα κουσούλια, όπα και όπα τα μας της ζωής μας τα χαστούλια με το βλέπει τα ξεχνάς. Ξέρω εγώ εσείς τραγουδιστές, κοιτούσατε
Τα υπόλοιπα τα ξέρεις ήδη. Θα σας τραγουδήσω. Αυτό το κορίτσι εγώ το έπαιρνα. Άλλο.
ξέρουν τα παιδιά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το πάτε αυτό. Να έδωνα τα τραγούδια. Εδώ ο συνθέτης είναι ο Πάμπης Μπακάλης. Το είπες για να σαν την καρδιά στο καμπό
από το Μανώλη να είναι μαζί μας για τον Βίργο δεν αρνήθηκε ποτέ. Μπράβο. Είναι...
θέλω να κλείσει με τη φυσαρμόνικα της όπως έκανε την ημέρα της ταφής του Κώστα Βίργου. Έτσι έφυγε ο Κώστας Βίργος, με τη φυσαρμόνικα της γιώτας. Η Μαρία που έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστήσω όλους και να πω ότι κρατάμε όλοι μας αυτές τις μαγικές φωνές, αυτή τη φοβερή τέχνη, τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες που και βέβαια και τον Γιάννη Τζουανόπουλο παρουσίασε. Όλοι έχουν έρθει αθλιοκερδώς. Γιατί, για ποιο πράγμα, για τον Κώστα Βίργο. Ήτανε τόση η ανταπόκριση που έγινε η βραδιά αυτή τόσο λαμπερή, όσο δεν θα μπορούσε να έχει γίνει με κανέναν άλλο τρόπο. Για να σκεφτεί κανείς ότι ήταν και ανυπέρβλητα τα εγώδια, ακόμα λαμβάνουν πάρα πολλά SMS από ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, λένε εγκλωβίστηκαν, περιμένανε μια ώρα στους διάφορους δρόμους. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κρατήσουμε αυτό. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες, οι ίδιοι, θέλουν να κρατήσουν αυτή τη μνήμη ζωντανή και γι' αυτό ανταποκρίθηκαν με αφορμή αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή για ολόκληρο το Λαϊκό Τραγούδι και για όλους τους καλλιτέχνες και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε αυτούς. Σας παρακαλώ πολύ, χειροκροτήστε τους.